Δεν πίστευαν στα μάτια τους οι αστυνομικοί της δίωξης ναρκωτικών του Αγρινίου, που έφτασαν στην Χασισοφυτία που ανακάλυψαν κοντά στα Λουτρά Τρίφου στο Ορεινό Ξηρόμερο. Οι αστυνομικοί αντίκρισαν εικόνες που παραπέμπουν σε χώρες της Λατινικής Αμερικής. Κάτω μεν αξιοποίησης πληροφοριών και μετά από παρακολούθηση ημερών και οργανωμένη επέμβαση, οι αστυνομικοί οδηγήθηκαν στη φυτεία, η οποία ξεπερνά σε έκταση τα 9 αστρέματα. Εκεί εντόπισαν και συνέλαβαν 2 από τα 5 άτομα, τα οποία καλλιεργούσαν και φύλαγαν νυχθημερών τα 1.000 περίπου δεντρίλια ειδικής κάναβης, τα οποία έχουν φτάσει στα 2 μέτρα σε ύψος. Η περιοχή βρίσκεται 5 χιλιόμετρα πάνω από τον αυτοκινητόδρομο, σε δύσβατο σημείο μέσα στο δάσος, όπου ήταν αδύνατη να τη διακρίνει κανείς, ακόμη και από ελικόπτερο, αφού τα δέντρα του δάσους είναι ιδιαίτερα ψηλά στο σημείο εκείνο. Οι δύο συλληφθέντες την ώρα της επιχείρησης, τα 4 στα ξημερώματα σήμερα, βρίσκονταν στο κέντρο σχεδόν της φυτείας, ενώ οι 3 που κατάφεραν τελικά να διαφύγουν βρίσκονταν στα άκρα και όταν αντιλήφθηκαν την παρουσία των αστυνομικών, κατάφεραν να το σκάσουν. Εναντίον του ενός από τους συλληφθέντες, οι οποίοι κατάγονται από την Ηλία, εκκρεμούσε και παλαιότερο ένταλμα σύλληψης. Ενώ σε ό,τι αφορά τους 3 αλλοδαπούς αλβανικής υπηκότητας που διέφυγαν, είναι θέμα χρόνου να πέσουν στα χέρια της αστυνομίας, η οποία έχει στην κατοχή της τα στοιχεία τους. Το εντυπωσιακό είναι ότι πρόκειται για μια οργανωμένη δουλειά, αφού οι αστυνομικοί βρήκαν μια πλήρη οργάνωση μόνιμης διαβίωσης, όπως ψυγείο, κουζίνα και μαγειρικά σκεύη, σκηνές, κρεβάτια, κονσέρβες, καθώς και γεννήτριες και φιάλες γκαζιού. Επίσης, εκτός από το χασίς, καλλιεργούσαν και ζαρζαβατικά για να εξασφαλίσουν τα προσωζήν. Επίσης, βρέθηκε ένα καλάζινκοφ και 2 γεμιστήρες, καθώς και άλλα 50 κιλά αποξηραμένης ειδικής κάναβης. Όλα αυτά δείχνουν ότι πρόκειται για μια δομημένη εγκληματική οργάνωση και ο εντοπισμός της φυτείας αποτελεί μια ακόμη επιτυχία της αστυνομίας. Έχει ήδη ξεκινήσει εκκρίζωση των δεντριλίων από τους αστυνομικούς της δίωξης ναρκωτικών, που όπως φαίνεται θα διαρκέσει για ημέρες. Πρόκειται αναμφισβήτητα για μια ακόμη μεγάλη επιτυχία της αστυνομίας στον ομό Τολοκαρδανίας, στη μάχη κατά των ναρκωτικών. Όπως διαβεβαιώνουν αστυνομικές πηγές, στην περίοδο αυτή θα ακολουθήσουν και άλλες συλλήψεις, αφού εδώ και αρκετές ημέρες σε ολόκληρο τον ομό πετούσε ελικόπτερο της αστυνομίας για τον εντοπισμό τυχών και άλλων φυτείων.